Πριν το ρολόι δείξει 9, συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής μας. Το αγαπημένο σας Happy Day είναι εδώ μέχρι και τις 10.30. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι έγινε χθες στο Next Top Model, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε στην τελική επιλογή. Είμαστε στη φάση του bootcamp και σιγά σιγά απορρίπτονται τα κορίτσια για να δούμε ποιες θα είναι τελικά αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο για το σπίτι. Χθες λοιπόν έγινε το απόλυτο ξεκατίνιασμα. Ποδοπατήθηκαν για μια κρεμάστρα, για ένα μαγιό, παιδιά. Είχαμε διάφορα σχόλια σε ένα casting που έγινε στο ατελιέ του Βασίλη Ζούλια. Όχι, αυτό το παπούτσι είναι για μπουζούκι, όχι, γι' αυτό, με αυτό είσαι για πίστα. Γενικώς γίναν διάφορα και βέβαια ένα άλλο στιγμιότυπο που σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα social media. Όταν το κοριτσάκι το κοκκινομάλικο που πάει για πιο plus size μοντέλο, της δώσαν ένα φόρεμα να βάλει που δεν της κούμπωνε. Πώς αισθάνθηκε και πώς το είπε. Δείτε. Ένιωσα ότι όντως είχε ανέβει ο ανταγωνισμός, όπως είπε η Βίκη, αλλά είδα κάποια σώματα που για μένα δεν αντιπροσωπεύουν μοντέλο, modeling, με βάση την δική μου εμπειρία εξωτερικό, την λίγη την εμπειρία που είχα. Πάμε, κορίτσια! Εννοείται ότι έβγαλα τις παντόφλες για να μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα. Δεν φοβάμαι σε κάτι τέτοιου είδους δοκιμασίες. Τα κορίτσια τρελάθηκαν. Δεν τους ένοιαζε ποιος είναι πίσω, δεξιά, αριστερά. Αρπάζαν πράγματα. Υπήρχε ένα χάος. Εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Η Βίκη σας είπε ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάρετε από μία κρεμάστρα η καθεμία. Κάποιες σηκώσατε ολόκληρο το καλόγερο. Δεν είναι ψώνια. Υποτίθεται πρέπει να διαλέξετε ένα item που θα ήταν το styling. Δέσποινα ψυχουντάκι. Μπράβο, Δεσποινιά. Μπράβο. Απλά θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Τι? Θα ήθελα να μπει κάποιο άλλο κορίτσι στη θέση μου. Γιατί ίσως εγώ να μην το θέλω πραγματικά όπως τα άλλα κορίτσια, να μην περάσω στην επόμενη φάση. Και καλύτερα να μην το στερήσω σε μία από τις κοπέλες. Κορίτσια, ένα από τα πιο ζεστά και τα πιο δυνατά σας χειροκροτήματα για τον Βασίλη Ζούλια. Και μου είχε πει το μίμητο, το οποίο ακόμη του το λέω. Τώρα είσαι η μουσίτσα μου. Κάποια μέρα θα γίνεις η μούσα μου και μετά το μουσείο μου. Γεια. Αλλά το show, the show can't go on. Άμα της βάλουμε ένα σακάκι. Κοίτα, επειδή της πάει πολύ, έχω ένα τρόπο να το σώσουμε. Το φόρμα που μου έδωσε ο κύριος Ζούλιας δεν μου έκανε. Δεν κούμπωνε στην πλάτη. Ξέρω ότι τα νούμερα είναι αρκετά μικρά και δεν χωράω σε αυτά. Αλλά δεν έγινε και κάτι. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί λύση. Δεν μπορεί να βγω και έτσι. Συγγνώμη. Βγήκατε χτες το βράδυ? Όχι. Όταν τελειώσαμε τη φωτογράφηση, είχατε κάποια νυχτερινή έξοδο? Είχα μαζί μου καφέ παπούτσια και ζήτησε μαύρα παπούτσια. Αγάπη, αυτά τα παπούτσια μόνο αν θα πας πίστα να ρίξεις γαρίφαλο. Δέχτηκα ένα πολύ αρνητικό σχόλιο. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν είναι δικά μου τα παπούτσια γιατί τα δικά μου χάλασαν λίγο πριν, αλλά δεν συγκινήθηκε, η αλήθεια είναι. Νευρίασα πάρα πολύ, τόσο που ήθελα να σηκωθώ να φύγω και η αλήθεια είναι ότι ήθελα και να βρίσω λίγο, αλλά κρατήθηκα. Έρχεσαι να σε δει ένα σχεδιαστής και ένα team. Αν το καφέ σου ήταν πιο απλό, θα βάλεις το καφέ. Αυτά τα δύο παπούτσια είναι... Δηλαδή, ξαφνικά έχω μια φασαρία στο κεφάλι μου. Δεν καταλαβαίνω τι παπούτσι είναι αυτό. Προτιμούσα να σας δω ξυπόλυτες. Sorry κιόλα, συγχύστηκα. Πάμε. Έλα να φέρουμε κάτι. Καλά τα είπε. Αλλά μέσα σύγχυση τώρα που θα βρούμε. Κάτι πιο κοντό εδώ πρέπει να έχουμε, γιατί είμαστε petit. Φοβερό άτομο, παιδιά. Τι έκανε, 3-2. Ναι, αλλά κι αυτές όμως δημιούργησαν μια φασαρία μέσα στο κεφάλι της της γυναίκας. Μήπως χρειάζεται motivation, Χρήστο. Παρακαλώ. Μήπως χρειάζεται motivation. Σίγουρα. Δεν ξέρω ποιος πρώτο χρειάζεται motivation. Λοιπόν, τι αυτό θα το πει μια το φασαρία μέσα στο κεφάλι μου, ειλικρινά. Βλέπω ένα παπούτσι. Βλέπω στα μαντήρα. Τι παπούτσι είναι αυτό, μια φασαρία μέσα στο κεφάλι. Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα παπούτσι που κλέβει την παράσταση. Είναι πάρα πολύ έντονο. Εννοεί, ήθελε κάτι πιο απλό. Εντάξει το παπούτσι να μη σ' αρέσει, αλλά να συγχύζεσαι τόσο πολύ που να χρειάζεται και να καθίσει. Αχ, Χριστέ μου, μια φασαρία μέσα στο κεφάλι μου. Πάρτε αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το τύπο εδώ πατήθηκαν τα κορίτσια, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Γιατί θυμάμαι ότι κάποια στιγμή, δεν θυμάστε που σχολιάζαμε κάτι πλάνα στη Θεσσαλονίκη, μια εταιρεία καλλιτικών που δόριζε ένα κραγιόν και είχε ουρά 3 χιλιόμετρων. Δεν μου κάνει τον εντύπωση. Που ποδοπατήθηκαν για ένα μαγιό.
Αυτό που δεν μου άρεσε είναι το στιγμιότυπο με το κορίτσι που δεν έχει λίγα παραπάνω κιλά και δεν τσκουμπώνει το φουστάνι. Όταν παιδιά φορά, εμένα δηλαδή, αν έρθει ο στυλίστας μου τώρα και μου φέρει extra small που με το ζόρι μου κουμπώνει το medium, φταίω εγώ που δεν μου κουμπώνει ή εσύ που μου το δίνει. Είναι δημιουργίε του, παιδί μου. Δεν είχε. Δεν τον ενημερώσω. Για να σα το έχω ξαναπεί ότι τα ρούχα είναι συγκεκριμένα. Γι' αυτό και θέλουν τέτοιου σωματότυπου. Το πατρόν βγαίνει αυτό. Αφού την πέρασαν όμω την επόμενη φάση, δεν θα έπρεπε να έχουν προβλέψει να υπάρχει ρούχο και για το δικό του σωματότυπο. Δεν ξέρω ούτε τι κοπέλα προφανώ. Αγάπη μου, εγώ ξέρω ότι όταν πάω σε ένα μαγαζί και δεν έχει το νούμερό μου, δανείζομαι, μου λένε ότι συγγνώμη υπάρχει μόνο σε small και δεν έχουμε medium. Εντάξει, έχουμε την ευκαιρία. Θα μου φέρουν το small να το βάλω για να μου πούνε δεν σου κουμπώνει. Ο σχεδιαστή είναι εκεί, θα το μετατήσει. Σαν να συνέβησαν όλα τυχαία, σαν να μπήκε σε ένα μαγαζί. Άλλο αυτό. Υπάρχει μια παραγωγή που ξέρει ότι το cast έχει τόσα άτομα. Ξέρει ότι η μία είναι λίγο χοντρούλα. Ξέρει ότι οι άλλε είναι πολύ αδύνατε. Δεν μπορούσε να προβλέψει να πει στον Ζούλια ότι ξέρει. Φέρε κάτι για μοιραράκι ή φέρεις κάτι για τέτοιο. Πάντα δηλαδή, γίνονται όμως λάθη και οι άνθρωποι της παραγωγής άνθρωποι είναι, μπορούν να κάνουν κάποιο λάθος. Εξού και η φασαρία στο κεφάλι της Ελληνίας. Δεν γίνονται λάθη της παραγωγής. Και αν δεν γινόταν, ας το πούμε αυτό σε εισαγωγικά το λάθος, τώρα δεν θα το συζητάγαμε. Πάντως βλέπεις και αυτή την πιτσίρικα που έχει ένα ύφος σεμνό και κοιτάει κάτω και μετά ξεσπαθώνει στη συνέντευξη. Ήθελα και να βρίσω και ήθελα και να φύγω. Και μετά σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, που εντάξει δεν το βάλαμε, λέει θα μπορούσα και να χτυπήσω και, δηλαδή, και βγαίνει μαγκάκι τρελό. Όχι, πολύ μαγκάκι. Είναι η καταπίεση η οποία καταπίεσε. Ναι. Λοιπόν, αυτά γίνανε χθες. Προχωράμε γρήγορα γιατί είναι πολλά τα θέματα. Σίγουρα. Σίγουρα έχετε ενημερωθεί για την κόντρα. Πόσα θα κάνει βέβαια για τη φίλη του, έτσι. Ναι. Πόσα θα κάνει για την καρδιά. Για τη μουσίτσα του. Μέχρι και εκεί. Είναι καταπληκτικός ο Ζούλιας.